Κύριε Σιδηχάκη, ακούτε την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτή τη σύγκρουση πάνω σε μια ατζέντα που έχει και για τους δύο, τον πολίτη στο επίκεντρο και ειδικά αυτό που λέγεται λαϊκή κατοικία που έχει υποστεί τόσα πλήγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πώς βλέπει αυτή την κρίση, η οποία σύμφωνα με τη μετάφραση που έχουμε έρχεται απ' έξω, αλλά και τις λύσεις, εδώ στο εγχώριο επίπεδο. Εσείς πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σε ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι μπαίνουμε σε μια πολύ βαθιά παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση, παγκόσμιου χαρακτήρα, παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, και οι συνέπειες και πάλι θα γύρουν σε βάρος των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Κύριο μέλημα λοιπόν και της κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνησης, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, όποια και αν είναι αύριο αστική κυβέρνηση, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να σωθεί το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και στην προκειμένη περίπτωση, μια και μιλάμε για τις αυξήσεις στην ενέργεια κτλ., να σωθεί η πράσινη μπίζνα, που πραγματικά στην κυριολεξία βυθίζει το λαό στην ενεργειακή φτώχεια. Ξέρετε, αυτές οι συστάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα, πρόκειται για μέτρα πυροσβεστικού χαρακτήρα, με κύριο στόχο πριν απ' όλα τη διαχείριση των πιο ακραίων επιπτώσεων. Άρα εσείς θεωρείτε ότι μία βάση προβλήματος είναι η μετάβαση από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες? Βεβαίως. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι και ο πακτολός των δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης των 32 δισεκατομμυρίων κατά κύριο λόγο πάει στην πράσινη οικονομία, δηλαδή στην ενίσχυση των μονοπωλιακών ομήλων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά. Δεν είναι τυχαίο που παράλληλα με τα μέτρα πυροσβεστικού χαρακτήρα που σας είπα προηγουμένως, απευθύνει κάλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή με άλλα λόγια να επιταχύνουν την διαδικασία όπου θα βυθιστούν εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη στην ενεργειακή φτώχεια. Κύριε Σιδηχάκη, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' εντολή των μονοπωλίων. Αν το βάζαμε στο άμεσο, η Νέα Δημοκρατία δίνει ένα πλαίσιο ενίσχυσης, το οποίο το κατακρίνει ο κύριος Γιαννούλης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει περισσότερη ενίσχυση, μας είπε ο κύριος Γιαννούλης, για την κατάργηση των ειδικών φόρων. Εσείς αυτό το πλαίσιο πώς το βλέπετε? Οι ειδικοί φόροι, η ενίσχυση μέσω κονδυλίων που φτάνει στο λογαριασμό, είναι σε θετική κατεύθυνση? Υπάρχει κάτι που να ακούτε θετικά από την αξιωματική αντιπολίτευση ή την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ναι, έχει τη φωλιά του λερωμένη. Καλύτερα λοιπόν να μην μιλάει για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, διότι τη διαδικασία αυτή την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν, βεβαίως. Άρα λοιπόν, να μην μιλάει. Το λέω αυτό διότι δεν γίνεται δεκτό αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνεχίστε. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ξέρετε, επιτρέπει η Κομισιόν να υπάρξουν αυτά τα μέτρα ανακούφισης μέσα σε πολλά εισαγωγικά επιδοτήσεις, κουπόνια, δικλείδες, προκειμένου να αποτραπούν, όπως λένε, οι αποκοπές ρεύματος, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι προσωρινά και στοχευμένα στους πιο φτωχούς, με αυστηρές οδηγίες απόσυρσης είδους μόλις η κατάσταση σταθεροποιηθεί. Έτσι. Άρα λοιπόν ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Λοιπόν, μιλάμε καταρχήν για ψίχουλα. Ναι. Μιλάμε για ψίχουλα που όμως αυτά τα ψίχουλα που δίνουν θα τα πάρουν στο πολλαπλάσιο με άλλους τρόπους και με άλλα μέσα. Με αύξηση της τεχνολογίας. Είναι σαφές το πλαίσιο που βάζει, κύριε Σιδηχάκη. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Αυτή η σκανδαλολογία, η σύσταση των εξεταστικών επιτροπών κτλ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και ξέρετε πότε συμβαίνει? Όταν οξύνονται τα προβλήματα του λαού. Όταν ο λαός βρίσκεται ετοιμοπόλεμος για να αντιμετωπίσει τον αυταρχισμό, τις αντιλαϊκές πολιτικές και τα μέτρα που παίρνονται σε βάρος του, τότε ανακαλύπτουν τη σκανδαλολογία για να αποπροσανατολίζουν. Και η πρόταση όμως ήρθε από την αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Σιδηχάκη. Η πρόταση ήρθε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι τώρα η εργατική τάξη, τα σωματεία και οι φορείς ετοιμάζουν τα μεγάλα συλλαλητήρια στις 4 του Νοέμβρη για να ακυρωθεί στην πράξη ο νόμος Χατζηδάκη και όλου του αντεργατικού πλαισίου
που δημιούργησαν και αριστερές και δεξιές κυβερνήσεις. Έτσι, για να μπορεί να έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να διευρύνουν τα δικαιώματά τους, για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία. Αντί λοιπόν στο τραπέζι, στην ατζέντα της συζήτησης να είναι αυτά, έρχεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για τις λίστες Πέτσα, για τη χρηματοδότηση στα μέσα ενημέρωσης, για τις δημοσκοπικές εταιρείες και πάει λέγοντας. Βεβαίως το ΚΚΕ ψήφισε θετικά την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για τη διερεύνηση ζητημάτων χειραγώγησης της κοινής γνώμης και της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο αφήνει απ' έξω εκτός κάδρου το γεγονός ότι η ενημέρωση του λαού βρίσκεται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν βρίσκεται στα χέρια κάποιας λαϊκής κυβέρνησης και μάλιστα λιμένονται αυτή τη διαφημιστική πίτα. Να καταλάβω επίσης γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν θετικό στην Εξεταστική Επιτροπή, να το καταλάβουμε, κύριε Σιδηχάκη. Δεν σας άκουσα. Λέω γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν θετικό στο να έχουμε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί ψηφίσατε θετικά? Ψηφίσαμε θετικά, ναι, διότι... Το σκεπτικό, αυτό να καταλάβουμε. Θεωρούμε αναγκαίο να διερευνηθεί το περιεχόμενο όλων όσων καταγγέλλονται και φυσικά αν υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν. Έτσι, και πολιτικές, είτε ποινικές, είτε οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Αλλά, ξέρετε, υπάρχει ένα αφυσαλαίο χάσμα ανάμεσα στην πρόθεση όλων αυτών που κάνουν κάθε φορά προτάσεις εξεταστικών επιτροπών από το πραγματικό διακύβευμα που είναι το γεγονός ότι η ενημέρωση του λαού βρίσκεται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει λοιπόν αυτή η ιστορία. Είναι... Ξέρετε, παρόλα αυτά όμως, και να το κλείσω, και να πάμε το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία. Θα το πείτε μετά το διάλειμμα. Κατέθεσε τροπολογία η οποία προέβλεπε πρώτον τα μηνύματα για τη δημόσια υγεία να μεταδίδονται απολύτως δωρεάν. Δύο, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της όποιας κρατικής διαφήμισης να γίνεται άμεσα. Και τρίτον, να υπάρχει ένα δρομικός έλεγχος δεκαετίας για να δει ο λαός που πήγαν τα χρήματα. Πάμε μαζί σε διάλειμμα, γιατί κύριε Σιδηχάκη, έχετε δεχθεί ένα προσκλητήριο κανονικό, ανοιχτό από τον κύριο Τσίπρα, δεν έχετε προσκλήσει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά έχετε την αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον. Θα ήθελα να μας πείτε σε εκλογές με απλή αναλογική, αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αν βλέπετε κάποια προοπτική και πώς τοποθετήσετε στο ενδεχόμενο, γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε εκλογές. Και θα τις έχουμε και με απλή αναλογική. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ξαδέλφια είμαστε, ούτε αδέλφια. Η σοσιαλδημοκρατικοποίησή του έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, πάντα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού παλιότερα κτλ., ήταν ακριβώς το πώς θα υπηρετήσει το καπιταλιστικό σύστημα με μια αριστερή φρασιολογία, με μια πολιτική υποταγής στο μονοπωλιακό κεφάλαιο. Ξέρετε, οι κυβερνήσεις αλλάζουν όποιο χρώμα και αν έχουν, όχι όμως το ποιος έχει στα χέρια του την εξουσία. Και γι' αυτό για το ΚΚΕ ο βασικός ένοχος, και είναι αυτό που παίρνει εμπόδιο στη λαϊκή ευημερία, από όποια πλευρά θέλετε και αν το εξετάσουμε, είναι ότι έχουμε απέναντί μας ένα εχθρικό κράτος, μια οικονομία και συνολικά ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, το οποίο υπηρετείται είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, είτε με συγκυβερνήσεις όλων αυτών μαζί. Έχουμε λοιπόν ένα εχθρικό κοινωνικό σύστημα που λειτουργεί με κριτήριο τα συμφέροντα των μεγάλων. Λοιπόν, άρα, αν καταλαβαίνω πολύ καλά, γιατί θα ακουστούν διάφορα στην πορεία. Δεν έχει κανένα λόγο. Δεν συνεργάζεται με κανέναν. Δεν έχει κανένα λόγο να εκπληκτιστεί ο λαός σε αυτές τις λογικές. Λοιπόν. Να πάει μπροστά ο λαός και να είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ με το σύνθημά του, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.